Το Αιγυπτιακόν κουβαλάει μια παλιά ιστορία και μια πάρα πολύ σημαντική συνταγή. Αυτή του πρώτου κεμπάπ στην Ελλάδα. Η οικογένεια του Ισάκ, Αρμένοι που ζούσαν στα Άδανα, ήρθαν χρόνια πριν στην Ελλάδα και άνοιξαν αυτό το μικρό μαγαζί με το πιο ζουμερό καλοψημένο και αφράτο κεμπάπ. Αξίζει να το δοκιμάσετε σκέτο ή γιαουτλού, κλασικό ή πιο καυτερό, φυσικά μαζί με πεντανόστιμα λαχματζού. Στη φωτογραφία ποιος είναι? Πατέρας μου αριστερά. Αριστερά ο πατέρας σου. Σερβιτόρος της εποχής. Και εδώ στο γύρο πάνω είχαμε γύρω το ντονέρ μάλλον ήταν. Ναι. Και κεμπάπ υπήρχε τότε. Τίποτα άλλο. Αυτή η φωτογραφία πότε είναι? Αυτή είναι μεταξύ 62-65 εκεί μέσα πρέπει να είναι, γιατί 67 το απαγόρευσε τον ντονέρ η Χούντα, έτσι. Απαγόρευσε τον ντονέρ η Χούντα. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί ο ένας λόγος ήταν να προωθήσουν τα χοιρινά, λέει μια θεωρία, και η άλλη επειδή στον ντονέρ, επειδή το κοιμάς, ναι, για να μην γίνονται προσμίξεις. Και το έχει απαγορεύσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Αυτή την ιστορία δεν ήξερα. Ο γύρος με τη σημερινή μορφή του χοιρινού, γύρω στο 79-80, αν θυμάμαι καλά, εκεί δεν υπήρχε πιο μπροστά. Υπάρχει μία φήμη ότι το κεμπάπ έχει ξεκινήσει από την οικογένεια. Από τον παππού μου. Μικρασιάτης. Ναι. Ο οποίος έφυγε λίγο πριν το διώγμο και ήρθε στην Ελλάδα και από εδώ πήγε στην Αλεξάνδρεια ψάχνοντας την τύχη του και γύρισε με την ιδέα του κεμπάπ. Και η πίτα ακόμα, η πίτα, όσο και να φαίνεται περίεργο, με τη σημερινή μορφή, αν υπήρχαν ο τρόπος να πατετάρει, θα ήταν η πατέτα του παππού μου. Έλα ρε. Φαντάσου το 24, το ναι, δεν υπήρχε. Πήγε σε ένα φούρναρα λοιπόν και τροποποίησε, δεν του πέτυχε η αραβική υψηλή, τέλος πάντων και βγήκε η πίτα με σημερινή. Το πρώτο μαγαζί που ήταν? Ήτανε στη Νίκαια, Παναγία Τσαρδάρη, η πρώην οδός 8, που ήταν οι παλιότεροι θα θυμούνται, ήταν όλα τα ρεμπετάδικα. Γι' αυτό και το 8. Λεγόταν οδός 8. Α, ναι. Η Τσαρδάρη λεγόταν οδός 8 μέχρι το 50 κάτι, δηλαδή κάποιες πινακίδες είχαν μείνει και το 60 ίσως. Για φέρτα πάνω για να δούμε. Εσύ πότε θυμάσαι τον εαυτό σου στο μαγαζί? Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου από 14 χρονών, καλοκαίρια και τέτοια, και όποτε χρειαζόταν βοήθεια ο πατέρας μου, εννοείται ότι έχω κρατήσει και μόνο το μαγαζί στα 17 και έχω σερβίρει, μην πιάσω ονόματα, αλλά συγκεκριμένα θα πω τον Αλέκο το Σακελάριο, που ερχόταν συγκεκριμένα Τετάρτη, συγκεκριμένο τραπέζι, συγκεκριμένο φαΐ. Εξαιρετική προσωπικότητα. Όχι μόνο, καλογύρου, τέλος πάντων, μην πιάσουμε, δεν λιώνει η λίστα. Τι είναι το μυστικό εδώ? Τι είναι αυτό που το κάνει τόσο νόστιμο, τόσο γλυκό, τόσο... Καλά κρέατα. Καλά, και εγώ βάζω καλά κρέατα, δεν μου βγαίνει έτσι. Δεν έχουμε χημεία μέσα. Ούτε εγώ βάζω χημεία. Τι δεν βάζω? Τα μαγικά μου χέρια. Ακόμα κάθεσαι και πλάθεις κάθε μέρα. Με το χέρι. Με το χέρι. Χέρι με μηχανή, πάνε είναι εσύ. Ναι, ναι. Αυτό πολλοί κόσμοι δεν καταλάβει. Αλλά έχει μια μικρή διαφορά. Άλλαξες ποτέ τίποτα? Όχι, πρόσθεσα. Κοτόπουλο φιλέτο σουβλάκι. Okay. Και χοιρινό σουβλάκι από καρέ. Από καρέ. Καρέ. Φιλέτο κοτόπουλο στήθος, μαριναρισμένο. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Τι θα πρωτοφάω, μπορείς να μου πεις? Αν μπορούσα να ζητήσω μία συνταγή από όλες, θα παίρνω αυτό, γιατί εδώ υπάρχει μεγάλη ιστορία. Υπάρχουν πράγματα που ο κόσμος δεν το ξέρει, γιατί όλοι όσοι τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει κεμπάπ και έχουν γίνει γνωστοί, έχουν περάσει από τα δικά σας χέρια. Καταρχήν όλοι που ξεκίνησαμε βέργα. Ναι. Σίγουρα μάθανε στον παππού ή στον μπαμπά, ναι, βέργα. Ενώ πίσω τώρα βλέπω μια καρβουνιέρα, βλέπω το κάρβουνο να καίει όπως πρέπει. Να χωνέψει. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, το κεμπάπ θέλει κάρβουνο. Κάρβουνο και βέργα. Ναι. Η βέργα κάνει δύο δουλειές. Ψήνει και μέσα. Γιατί ζεσταίνεται εσωτερικά και ψήνει. Το ίδιο ακριβώς άμα το βάλω στη σκάρα,
μία μικρή διαφορά την έχει. Ναι, γεύση ναι, ναι. Μπορεί να είναι γεύση, αλλά μία διαφορά την έχει. Να ανοίξω 5 η ώρα την πόρτα, είμαι από τις 1 η ώρα εδώ, αυτό το μεσημέρι, τα γνωρίζεις καλύτερα, δεν χρειάζεται. Δηλαδή αυτά ένα τετράωρο δεν φτάνουν, διότι αυτό είναι από το ίδιο καρέ, ναι. Ξενευρίζει τελείως. Αυτό τα αφήνω και λιπάκια μέσα, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο με θυμάρι, ρίγανε, αλλά το πίπερο θρούμπι. Αυτό έχει άλλη μαρινάδα με καπνιστή πάπρικα, μαραθόσπορο κτλ. Γι' αυτό είναι κόκκινο. Και όλα γίνονται στο χέρι, πράγμα το όλα, 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 όλα. Όλα βέργα, όλα στο όλα χέρι. Όλα βέργα και το καλαμάκι ακόμα του το μικρό του. Είναι ακριβώς από τις ίδιες συνταγές.